Καλησπέρα και καλή βραδιά. Θρηνεί το ελληνικό τραγούδι. Απ' το βορρά. Ο Βασίλης Καρράς έφυγε κι ας είχε υποσχεθεί πως δεν θα πάει πουθενά, πως θα μείνει εδώ να τραγουδάει τους έρωτες και τις αγάπες, τις πίκρες και τους χωρισμούς μας. Ο καλλιτέχνης με τη γνήσια λαϊκή φωνή, με τη μοναδική βραχνάδα και την ανάσα λιγμό που αποθεώνονταν σε κάθε εμφάνισή του, άφησε την τελευταία του πνοή στο διαβαλκανικό στη Θεσσαλονίκη, παραμονή Χριστουγέννων. Είχε εισαχθεί πριν από 2 μέρες με κορονοϊό, που τελικά τον νίκησε, αφού τον βρήκε αδύναμο εξαιτίας της μάχης που έδινε με τον καρκίνο. Δεν θέλω εξαρτήσεις συναισθηματικές. Ο Βασίλης Καρράς, Βασίλειος Κεσογλίδης όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 1953 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας. Στα 10 του χρόνια μετακόμισε με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη και στα 16 το ταξίδι στο όνειρο ξεκίνησε. Αν κανένας περίμενε την ολοκλήρωση μετά από εδώ, εγώ σήμερα έχω ολοκληρωθεί σαν καλλιτέχνης, σαν άνθρωπος. Το 1969 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο πρόσφυγα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα εργάζονταν και ως μηχανικός αυτοκινήτων. Ναι, συχτάκτα δίκη μου. Από τον πρόσφυγα ο Άρχοντας, όπως τον αποκαλούσαν συνεργάτες και θαυμαστές, βρέθηκε στις μεγαλύτερες πίστες, τα γήπεδα και τα θέατρα, κάνοντας το κοινό να παραλυρεί. Ο λαϊκός τραγουδιστής φαινόμενο μπήκε στο βιβλίο με τα ρεκόρ Guinness, καθώς η συναυλία του στο στάδιο Αρένα στη Σόφια της Βουλγαρίας συγκέντρωσε 17.000 κόσμο στις κερκίδες και 5.000 ακόμη θεατές που έμειναν έξω από το στάδιο καθώς δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήριο. Συνθέτης ο ίδιος και στιχουργός. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς της χώρας, αλλά και τραγουδιστές που δεν ξεχνούν όσα του χρωστούν. 2 τραγούδια μου έδωσε και ξεκίνησε όλη μου η μουσική διαδρομή. Χάρη σε αυτό. Οι άνθρωποι πεθαίνουνε. Οι ψυχές τους όμως μένουν ζωντανές όταν τους θυμόμαστε. Και Βασίλη, εμείς δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε. Ξέρω πως εκεί πάνω στο καράβι σου από απόψε το βράδυ θα μάθουν πώς να διασκεδάζουμε. Εμείς οι καλλιτέχνες το λέμε Άρχοντα. Έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια, το έχουμε εκλάψει. Έγραψε τη δική του ιστορία κι αυτός. Ξεκίνησε από το 0 και έφτασε στην κορυφή. Δεν πάω πουθενά, στην Αλέη, νύχτα ξελογιάστρα, 12 παρά, γύρισε, φαινόμενο, από το βορρά μέχρι τον νότο, τηλεφώνησέ μου. Όταν τα χρόνια σου περάσουν, απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Είναι μερικά από τα τραγούδια του που σημάδεψαν το ελληνικό πεντάγραμμο και συντρόφευσαν τις στιγμές όλων. Ένας ντόπος άνθρωπος, φιλότιμος, σεβαστικός. Εκτός από μεγάλος καλλιτέχνης, ήταν και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Να είναι καλά εκεί που είναι. Θα λείψει από όλη την Ελλάδα αυτός ο άνθρωπος. Ήταν και επιρροή και για μένα. Στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του, βγήκε στους δρόμους, αφιερώνοντάς του ένα τραγούδι. Η σωρός του Βασίλη Καρρά θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα αύριο Τρίτη στον Ιερό Ναό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, ενώ η κηδεία και η ταφή του θα γίνει στη γενέτειρά του την Τετάρτη. Όταν τα χρόνια σου εσύ θα έχεις σε μένα, άμα θα δεις ότι σου